συνεχόμενη μείωση του αφορολογήτου στη φορολογική κλίμακα έρχεται απλά να κάνει το αυτονόητο. Mm-hmm. Όσο δεν αλλάζουν τα τεκμήρια, ο αντικειμενικός προσδιορισμός φορολόγησης, τότε αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο, με έμεσο τρόπο, θα έχουμε φορολόγηση στην άμεση φορολογία. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Αν πάμε λοιπόν κοντά στο αφορολόγητο των 6.000 ευρώ, που μπορεί να ακούγεται και ελπίζουμε να μην γίνει ποτέ. 5.900 καλύτερα να το. Να μην πούμε κανένα, ναι. Πίστεψε με, καλύτερα να πούμε κανένα νούμερο για να μην. Το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτή την περίπτωση ερχόμαστε κοντά στο αφορολόγητο, το οποίο κοντά στο τεκμήριο που έχει ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι έχει αυτό το ύψος του αφορολογήτου, χωρίς να έχει ούτε αυτοκίνητο, ούτε σπίτι, οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν στόχος μας είναι να φορολογήσουμε τον κόσμο μέσα από οποιασδήποτε μορφής τεκμήριο, πίστεψέ μου ότι αυτό δυστυχώς θα επιτευχθεί. Άρα, όσο μειώνεται η φορολογική κλίμακα, πίστεψέ μου ότι κανένα μα κανένα αντίμετρο δεν μπορεί να αποσοβήσει οποιαδήποτε περαιτέρω φορολόγηση. Δεν γίνεται και ακόμα και τώρα, έτσι δεν έτσι. Γίνεται. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε 7.000, στα τεκμήρια μου είναι 10 στις 10.000. Ακριβώς. Αν θέλουμε να πούμε στον κόσμο, το μοναδικό μέτρο άμυνα το οποίο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να τραβηχτούν εισοδήματα από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν αφορά μόνο δεκαετία ή λεγόμενη ανάλυση κεφαλαίου. Τη γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Δεν αφορά εισοδήματα μόνο δεκαετία, αφορά και προηγούμενα χρόνια. Για να μπορέσει όμως να καλύψει τεκμήρια, θα πρέπει να έχει και τη φορολογική σου δήλωση και αντίγραφο του εκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε μορφής δωρεά που μπορεί να γίνει από γονείς προς παιδιά μέχρι κάποιο ποσό, βέβαια με το φόρο δωρεά στο 10%, ή ακόμη και κάποιες μορφές δανείου με σωστό τρόπο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορολογικό παρελθόν, δηλαδή έχουν εισοδήματα του παρελθόντος. Οποιαδήποτε μορφή δανειοδότηση λοιπόν, αρκεί να γίνει με σωστό τρόπο, μπορεί σε αυτή την περίπτωση να μπορέσει να καλύψει τεκμήρια. Αρκεί αυτός ο οποίος δίνει το δάνειο ή αυτός ο οποίος δίνει τη δωρεά να έχει ο ίδιος φορολογικά εισοδήματα για να πάμε στη μορφή του δανείου. Το θέμα είναι το εξής, επειδή πολλοί κόσμος δεν ακούει για τη φορολόγηση με τεκμήρια, αλλά δεν το έχει ζήσει ακόμη, πίστεψέ με ότι αν συνεχίσει αυτή η πτώση του αφορολογήτου, πολύ πολύ σύντομα, πολλοί κόσμος θα φορολογείται με τα τεκμήρια. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.